Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Χαίρετε με τη χαρά του Αναστημένου Κυρίου. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για ένα κομμάτι του Ευαγγελίου μας που βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο και στους στίχους 26 έως 39. Λέγεται η θεραπεία του δαιμονιζομένου Γαδαρινού, των Γαδαρινών. Και έφτασαν στο πλοίο στη χώρα των Γαδαρινών που είναι αντίκρη της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς με τους μαθητές του φτάνει στη χώρα των Γαδαρινών που είναι απέναντι από τη Γαλιλαία, στη τεράστια λίμνη αυτή, τη λιμνοθάλασσα όπου εκεί δίδασκε ο Κύριος τον καιρό εκείνο. Πάντα διαβάζουμε από την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, του αημνήστου καθηγητού Πανεπιστημίου, του καλύτερου ερμηνευτού της Καινής Διαθήκης, πανελληνίως και παγκοσμίως αναγνωρισμένου, του Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο οποίος μαζί με το κείμενο κάνει και μια σύντομη ερμηνεία για περισσότερη κατανόηση. Η ερμηνεία μην νομίζετε ότι είναι έτσι, άντε, αλλά είναι από τα πατερικά κείμενα μέσα και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι μας μεταφέρει ιδέες των Αγίων Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Γρηγορίου και άλλων θεολόγων μεγάλων της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό ας δώσουμε λίγη προσοχή λοιπόν. Όταν ο Ιησούς βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άνθρωπος καταγόμενος από την πόλη, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν φορούσε πάνω του ρούχα και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά μέσα στα μνήματα. Παίρνουμε μια πρώτη γεύση τι είδους κατάσταση υπήρχε μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Όταν όμως είδε τον Ιησού, από το φόβο του φώναξε δυνατά και έπεσε στα πόδια του και με φωνή μεγάλη του είπε: «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ μου και σου και τι ζητάς από μένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις, μη με βασανίσεις. Μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκαταληφθώ από τώρα στα σκότη του Άδου». Είπε δε το λόγο αυτό ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Ιησούς παρήγγειλε και διέταξε το ακάθαρτο πράγμα να βγει από τον άνθρωπο, διότι επί πολλά έτη τον είχε κυριεύσει. Και λόγω της αγρίας εξάψεως που του είχε δημιουργήσει, τον έδιναν με αλύσεις και με σιδερά δεσμά στα πόδια. Επειδή τον εφύλαταν να μην κακοποιήσει ή βλάψει κάποιον. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και εσύρε το βιαίως από τους δαίμονες σε έρημους τόπους. Τον ρώτησε δε ο Ιησούς και του είπε: «Τι είναι το όνομά σου?» Αυτός είπε: «Λεγεών», δηλαδή σύνταγμα στρατιωτών. Και ήταν αυτό το όνομά του, διότι ουχή ένα, αλλά πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπο αυτό. Για το στόματος του δαιμονιζομένου παρακαλούσαν αυτόν να μην τα διατάξει να πάγουν στα τρίσβαθα του Άδη. Αλλά, όπως θα δούμε, σε ένα κοπάδι με χείρους. Ήταν εκεί ένα κοπάδι από πολλούς χείρους, γουρούνια δηλαδή, που έβοσκαν στο βουνό και τον παρακάλεσαν να επιτρέψει σε αυτά να μπουν σε εκείνους τους χείρους. Και επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους έπραταν τούτο κατά το μωσαϊκό νόμο, αντίθετα από το μωσαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε ως ακάθαρτο το χοιρινό κρέας εκείνη την εποχή, για πολλές και ποικίλους λόγους και αρρώστιες που είχε το κρέας αυτό, ο Κύριος, τιμωρώντας την παρανομία αυτή, επέτρεψε να πάνε σε αυτά. Αφού δεν βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, μπήκαν στους χείρους και έτρεξαν ασυγκράτητα και με μανία το κοπάδι από το πάνω μέρος του γκρεμού προς τα κάτω στη λίμνη και επνίγει. Όταν δε εκείνοι που έβοσκαν τους χείρους είδαν αυτό που έγινε, έφυγαν και ανήγγειλαν το συμβάν της καταστροφής των χείρων στους κατοίκους της πόλεως και σε εκείνους που έμεναν έξω στους αγρούς. Βγήκαν από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να δουν εκείνο που έγινε. Και ήλθαν στον Ιησού και ήβραν τον άνθρωπο αυτόν από το οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται στα πόδια του Ιησού ενδεδειμένος και σοφρονισμένος και εφοβήθησαν. Τους διηγήθηκαν δε εκείνα που είχαν δει, το περιστατικό δηλαδή, πώς έγινε καλά ο δαιμονισμένος. Και τον παρακαλούσαν όλο το πλήθος της περιφερίας των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς. Διότι κυριεύθηκαν από μεγάλο φόβο όταν είδαν τη δικαία τιμωρία που επεβλήθη στους χείρους. Σε αυτούς, συγγνώμη, οι οποίοι παρά την απογόρευση του νόμου έτρεφαν χείρους. Η τιμωρία ήταν σε αυτούς που έτρεφαν τους χείρους.
Αυτός δε, αφού μπήκε σε πλοίο, ο Χριστός δηλαδή, επέστρεψε στο μέρος από το οποίο είχε έρθει. Παρακάλεσε ο άνθρωπος αυτός από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, τον Ιησού να μείνει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον άφησε ελεύθερο και του παρήγγειλε να φύγει, λέγοντάς του: «Γύρισε πίσω στο σπίτι σου, να διηγήσε όσα έκανε σε σένα ο Θεός, ο οποίος σε απάλλαξε από τα δαιμόνια». Και έφυγε εκείνος και διακήρυται σε όλη την πόλη όλα όσα έκανε ο Ιησούς σε αυτόν. Αυτό είναι το κομμάτι του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι, και να δούμε τώρα κάποια ερμηνευτικά πράγματα από τα οποία μας παραθέτει ο λόγος, ο πατερικός, και θα πει κανείς ότι είναι γνωστή η παραβολή αυτή που ακούσαμε. Είναι το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη όταν ο Χριστός πέρασε απέναντι από τη Γαλιλαία, διέσχισε τη λίμνη και πήγε απέναντι σε ένα μέρος, σε μια κομμόπολη, σε ένα χωριό, ας το πούμε έτσι θα το λέγαμε σήμερα. Ίσως ήταν ένα μεγάλο χωριό αυτό, η χώρα των Γαδαρινών. Έχει πολλά που μπορεί κανείς να θίξει ή να απασχοληθεί με το περιστατικό, το συμβάν αυτόν. Με το συμβάν αυτό. Διότι παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή, για το πώς δρούν οι δαίμονες και πώς μπορεί να επιβληθεί ο δαίμονας σε ανθρώπους οι οποίοι του παραδίδονται. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, όπως είπαμε και άλλοτε, δεν έμενε στον ίδιο τόπο, αλλά περιόδευε από το ένα μέρος στο άλλο και μιλούσε σε πολλούς ανθρώπους. Και όποια πρόσωπα συναντούσε, καθόταν και τα δίδασκε, όπως λόγου χάρη δίδαξε τη Σαμαρίτιδα και δίδαξε και πολλούς άλλους ανθρώπους, για να διαλύσει τα πυκνά σκοτάδια από τα μυαλά των ανθρώπων τότε και τις δυσιδαιμονίες που υπήρχαν. Ζητούσε πάντοτε να βρίσκει ευκαιρία και να νουθετεί τους ανθρώπους τους οποίους υπεραγαπούσε. Οι άπιστοι είναι σαν τις νυχτερίδες, σαν τις κουκουβάγες που κρύβονται τη μέρα στο φως και τη νύχτα δουλεύουν. Γιατί? Διότι το φως που είναι ο Χριστός αποδεικνύει τα έργα τους μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων ότι είναι πονηρά έργα, κακά έργα. Φως είναι ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, φως που διαλύει όλα τα σκοτάδια, τα ψυχικά, τα πνευματικά, τα σωματικά, τα πάντα, όλα τα σκοτάδια τα διαλύει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν που πήγε, ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν φόβο Θεού, ούτε κρατούσαν τον νόμο του Μωυσή. Η θρησκεία τους, όπως φαίνεται, ήταν ο μαμονάς, ήταν το χρήμα. Διότι αλλιώς θα τηρούσαν την εντολή του Μωυσή που λέει να μην θρέφεις χοιρινά και να μην τρως χοιρινό κρέας. Ο Θεός είχε δώσει αυτή την εντολή, αλλά οι Γαδαρινοί, οι οποίοι ήταν άνθρωποι συμφεροντολόγοι, δεν κρατούσαν αυτή την εντολή του Χριστού. Και τι έκαναν? Πουλούσαν χοιρινό κρέας, έτρωγαν από αυτό και το πουλούσαν και έβγαζαν χρήματα. Στη χώρα λοιπόν των Γαδαρινών υπήρξαν αυτοί οι δαιμονισμένοι. Ένας από αυτούς που περιγράφει το Ευαγγέλιο σήμερα, ο Λουκάς, ο ευσυπηρετής Έλλην Απόστολος και Ευαγγελιστής, μας λέει πως ήταν πολύ δύσκολος αυτός ο άνθρωπος, ότι τον έδαιναν με αλυσίδες, με χειροπέδες θα λέγαμε σήμερα, και εκείνος τάσπαγε, έσκιζε τα ρούχα του και περπατούσε γυμνός και χαλεπός, επικίνδυνος πολύ, και πήγαινε και κατοικούσε μέσα στους τάφους, στα νεκροταφεία. Άνθρωπος δεν μπορούσε να περάσει από εκείνα τα μέρη,
γιατί ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλης της περιοχής αυτός ο δαιμονισμένος Γαδαρινός. Αν έχετε δει κάτι αντίστοιχο, κάποιους ανθρώπους, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και συναντάει κανείς τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ύφος αποκτηνωμένο τελείως και δεν καταλαβαίνουν, ούτε ντρέπονται, ούτε έχουν επαφή με τους ανθρώπους, είναι φοβερό. Αλλά ξαφνικά εκεί που φοβίζει τους πάντες ο δαιμονισμένος, αισθάνεται έναν άγριο φόβο, ένα φοβερό φόβο μπροστά του. Γιατί? Διότι μπροστά του στέκεται ο Χριστός. Δεν θα περάσει πολλή ώρα από τη στιγμή που εμφανίζεται ο Χριστός μέχρι το σημείο που θα θεραπευτεί αυτός. Τα δαιμόνια τα οποία φόλιαζαν τόσο καιρό μέσα του και του είχαν κάνει κατάληψη και στο σώμα και στην ψυχή και τον είχαν υπερβολικά στεναχωρήσει, θα έβγαιναν σε λίγο και θα έμπαιναν στους χείρους και το κοπάδι θα ορμήσει μετά και θα πέσει στη λίμνη. Και εκεί οπωσδήποτε θα πνιγούν. Και οι κάτοικοι της χώρας, οι Γαδαρινοί, θα λυπηθούν, θα καταλυπηθούν επειδή πνίγηκαν τα χοιρινά τους και θα διώξουν τον Χριστό. Θα τον παρακαλέσουν, λέει, να απομακρυνθεί από την περιοχή τους, να φύγει από κοντά τους. Αυτή λοιπόν η καταστροφή των χείρων ήταν ένα πλήγμα. Απ' την άλλη μεριά όμως ήταν και παράνομοι αυτοί που έθραφαν χείρους. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, να πέσουν στους χείρους και οι χείροι στη θάλασσα και να πνιγούν. Τον ερώτησε ο Κύριος λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου, το δαιμονισμένο, και αυτός, όπως ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα όνομα, οι γονείς μας μας δίνουν ένα όνομα μετά τη βάφτισή μας, κι άλλος ονομάζεται με το α ή β όνομα. Μπορούσε να ονομαζόταν και αυτό Σαμουήλ, Ιωήλ, Ιωσήφ, Ιακώβ, μπορεί να είχε ένα όνομα όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Όμως, ο δαιμονισμένος, ας προσέξουμε, δεν λέει το όνομά του αυτό που τον βάφτισαν οι γονείς του, που του έδωσαν όνομα, στην περιτομή τους έδιναν όνομα τότε που ήταν αντίστοιχη με τη βάφτιση, αλλά τι είπε, λέγομαι Λεγεών. Αυτό δεν υπόθηκε από τον άνθρωπο, αλλά από τους δαίμονες οι οποίοι κατοικούσαν μέσα και οι οποίοι θορυβήθηκαν πάρα πολύ όταν είδαν τον Χριστό. Λεγεώνα ήταν ρωμαϊκός όρος που αποτελείται από 6.000 στρατιώτες η Λεγεώνα. Με τη λέξη Λεγεώνα ονομάζει ο δαιμονισμένος τον εαυτό του. Πολύ περίεργο θα πείτε αυτό το πράγμα, να ονομάζει τον εαυτό του με τη λέξη Λεγεών. Το ίδιο το Ευαγγέλιο μας εξηγεί πιο κάτω ότι ονόμασε έτσι τον εαυτό του γιατί μέσα του κατοικούσαν πολλοί, πάρα πολλοί δαίμονες. Μια μεραρχία από δαιμόνια κατοικούσαν μέσα στον άνθρωπο. Τι φρίκη και τι δυστυχία είναι αυτή, ο άνθρωπος, το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, ο κατοικών αγιομοίωση, ξαφνικά να καταληφθεί από τους δαίμονες και να γίνει ένα αγνώριστο πλάσμα, έτσι. Ένα πλάσμα πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Και να φτάσει στο σημείο να λέει ότι το όνομά του είναι Λεγεώνα. Αυτή η ερώτηση του Χριστού και η απάντηση του δαιμονισμένου είναι διδακτικές. Γιατί ο καθένας από εμάς, είπαμε ότι έχει ένα χριστιανικό όνομα, το οποίο δόθηκε σε μια ώρα ευλογημένη, την ώρα που μας βάφτισαν και μας έκαναν τόσο καλό να μας εισαγάγουν μέσα στη Βασιλεία, να μας συμπεριλάβουν στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου, δηλαδή να γίνουμε παιδιά του Χριστού με τη βάφτισή μας. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, διαστόματος του νονού μας και του ιερέα, έχουμε υποσχεθεί ότι θα μείνουμε για πάντα με την παράταξη του Χριστού. Και τον διάβολο τον φτύνουμε, αποταξάμενοι, λέει. Αν έχετε βαφτίσει παιδάκι, θα δείτε ότι λέει ο παπάς, αποταξάμεν τον Σατανά, αποτάξουμε. Αποταξάμεν και τον φτύνουμε τον Σατανά. Αποταξάμεν και φτύνουμε. Αυτό σημαίνει ότι τον ευθύνουμε, δεν τον θέλουμε καθόλου αυτόν και την πομπή του, αλλά συντασσόμεθα στις τάξεις του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αλλά και το όνομά μας σημαίνει μίμηση του Αγίου, δηλαδή
μας θυμίζει τον Άγιό μας και τρέμει ο Σατανάς όταν ακούει το όνομα των Αγίων, γιατί εκεί έχει πάθει μεγάλη ζημιά, πνευματική ζημιά. Αλλά και η μίμηση αυτή του Αγίου σημαίνει το να βαπτιστούμε για να ομοιάσουμε με τον Άγιό μας, διότι και οι Άγιοι τι ήτανε, άνθρωποι σαν εμάς, με πάθη, με ελαττώματα, και πάλεψαν και νίκησαν σε αυτή τη ζωή και έγιναν αυτό που έγιναν με τη βοήθεια, τη συνέργεια του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά εδώ διδασκόμαστε και κάτι άλλο, ότι υπάρχει περίπτωση, σπάνια μεν, αλλά υπάρχει, να μπουν δαιμόνια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και να την καταδυναστεύσουν. Για ορισμένους λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε καλά, ίσως ο Θεός ξέρει καλύτερα, επιτρέπει ο Θεός να μπουν δαιμόνια σε έναν άνθρωπο. Οι πατέρες λένε καμιά φορά ότι τα δαιμόνια, όταν έμπαιναν σε κάποιο μοναχό, τον έκαναν ζηλωτή απέναντι του Θεού, υπέφερε από το δαιμόνιο, αλλά το θεωρούσε σαν σταυρό και αγωνιζόταν μαζί με αυτό το δαιμόνιο και αγίαζε ένας άνθρωπος. Λοιπόν, και εδώ ήρθε η ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο να φύγει το δαιμόνιο και να ξανααισθανθεί άνθρωπος όπως τον γέννησε η μάνα του και ο πατέρας του πριν. Φθόνος του διαβόλου, λοιπόν, κάνει τον άνθρωπο το δαιμονισμένο να φέρεται κτηνοδός. Δεν ξέρουμε, είπαμε, για ποιο λόγο και για τις αμαρτίες ημών επιτρέπει ο Θεός να δαιμονίζονται πολλοί άνθρωποι, αλλά είναι γεγονός, αν το πάρει κανείς στατιστικά, ότι δαιμονίζονται άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον διάβολο, είτε με τα βαθέα του Σατανά, όπως είναι οι μάγοι, και οι μαύροι και οι άσπροι, και οι κίτρινοι και οι κόκκινοι, αλλά και οι αστρολόγοι, οι καφετζούδες και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ας προσέξουμε, λοιπόν, γιατί πολλοί από αυτούς δαιμονίζονται και αισθάνονται ανακούφιση μετά μόνο μέσα στην εκκλησία με τον σταυρό του ιερέα. Όποιος θέλει μπορεί να το δει αυτό σε έναν Άγιο άνθρωπο, ιερέα, τον πατέρα Σάβα, που είναι στον Καρέα και ο οποίος ασχολείται και βοηθάει τα πλάσματα αυτά τα οποία έχουν υποστεί αυτή την ταλαιπωρία του δαίμονος. Είναι ο τρόμος των δαιμόνων, λοιπόν, ο Χριστός. Και σε άλλες περιπτώσεις το βλέπουμε αυτό, σε άλλα κομμάτια του Ευαγγελίου μας, όπου τον ομολογούν τα δαιμόνια σαν Υιόν Θεού, αλλά τρέμουν και φρύτουν μόλις τον βλέπουν. Γι' αυτό και το όνομα του Ιησού Χριστού μαστίζει, λέει, τους δαίμονες, μας λένε οι πατέρες. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σ' όνομα το ακούει ο διάβολος αυτό, μαστίζει τους δαίμονες. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Διηγού, λέει, όσα σου έκανε ο Θεός, που είπε στο τέλος. Η αγνωμοσύνη είναι μεγάλη κακία για τον άνθρωπο, αλλά η ευγνωμοσύνη είναι πολύ μεγάλη αρετή, εξ αντιθέτου. Το να είναι κανείς ευγνώμων στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Μαρτύριο και από την άλλη μεριά ηλίτρωση. Και έρχεται μετά την πνευματική καλλιέργεια η ευγνωμοσύνη προς το Θεό και η δοξασία προς το Θεό, ο οποίος μετά τη θεραπεία που μας κάνει για ορισμένα πράγματα πρέπει να τον θεωρούμε εσαΐ ευεργέτη, με μεγάλες αποδείξεις που υπάρχουν γι' αυτό. Αυτοί, λοιπόν, εξουσίαζαν οι δαίμονες επάνω στον άνθρωπο αυτό και ο άνθρωπος αυτός ήθελε μεν να απαλλαγεί με όλη την καρδιά, όπως βλέπουμε, και συχαινόταν την κατάστασή του, αλλά δεν μπορούσε ως αδύνατος άνθρωπος να κάνει κάτι εναντίον αυτών των δαιμόνων. Και όταν τον έδαιναν με σκοινιά και με αλυσίδες, δεν κατόρθωναν τίποτε, διότι τα δαιμόνια σπάζουν τις αλυσίδες και τον εσέρνουν τον άνθρωπο όπου αυτά θέλουν. Στα μνήματα, λέει, τον επήγαιναν και στις ερημιές, και έσκιζε τα ρούχα του και ήταν γυμνός. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι ούτε κρυώνουν, ούτε ζεσταίνονται, ούτε αισθάνονται πόνο, και από πτώσεις μεγάλες ύψους δεν σκοτώνονται. Είναι περίεργα φαινόμενα αυτά, αλλά είναι άξια να μελετηθούν από τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν αυτά
και τα βλέπουν μπροστά τους. Αλλά θα έλεγε μέσα του ο Φουκαράς, ο άνθρωπος αυτός, μέχρι πότε θα ταλαιπωρούμε έτσι και θα παραδώσω το πνεύμα μου μέσα από αυτή την κατάσταση τη δαιμονική. Θα του έμενε μέσα στην ψυχή του μια λύπη, μια στεναχώρια για αυτά που εζούσε και αυτά που τράβαγε. Γιατί δεν είναι και τόσο όμορφο και καλό να ταλαιπωρήσει από αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας επισκέφθηκε την περιοχή εκεί για να δει αυτό το βασανισμένο πλάσμα και να το απαλλάξει από την κατάσταση αυτή. Την ώρα λοιπόν που επιβιβαζόταν στην παραλία, βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο και οι δαίμονες καταλήφθηκαν από φόβο μεγάλο, διότι αυτοί βασάνιζαν ανελέητα το θύμα αυτό, τρόμαξαν και είπαν να μην τους στείλει στην Άβυσσο, να μην τους τιμωρήσει πρώτης ώρας τους. Να μην τους στείλει δηλαδή στην αιώνια καταδίκη, στην οποία αξίζει να πάνε αυτοί οι αρνητές του Θεού, οι πολέμοι της αγάπης του Θεού, οι δαίμονες και ο Σατανάς. Και όπως βλέπουμε λοιπόν επιτρέπει να πάνε στους χείρους και να πνιγούν οι χείροι, διότι οι δαίμονες είναι καταστροφικοί για όλη την κτήση, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για τα κτίσματα τα υπόλοιπα. Θέλουν να κάνουν καταστροφή στη δημιουργία του Θεού. Ξαφνικά αισθάνεται ότι απαλλάσσεται η ψυχή του από αυτά τα δαιμόνια και τότε ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό, πέφτει και τον προσκυνάει με βαθιά ευγνωμοσύνη και πίστη ο άνθρωπος αυτός και γίνεται μια μεταβολή στην ψυχολογία του 180 μοιρών, γίνεται ένας ευαίσθητος και καλός και φρόνιμος άνθρωπος και γύρισε ξανά, του είπε ο Χριστός, στο σπίτι σου και διηγήσου αυτά τα οποία σου έκανε ο Θεός. Τον άφησε δηλαδή σαν ένα Απόστολο εκεί στην περιοχή, όπως θα συνειδηθούμε άφησε και Απόστολο στην περιοχή της Σαμαρίτιδα, στη Σαμάρια ο Χριστός, η οποία αυτή η Σαμαρίτιδα εξελίχθηκε στην Αγία Φωτεινή, όπως ξέρουμε. Από αυτά λοιπόν τα κακά πνεύματα απαλλάχθηκε και διηγείται τα μεγαλεία του Θεού στους άλλους ανθρώπους, διότι αυτός έχει πλέον γίνει, ένας πιστός άνθρωπος. Αλλά βλέπουμε και το φόβο που έχουν οι δαίμονες, μήπως ο Χριστός τους κλείσει πρόωρα στην λίμνη του πυρός, εκεί που θα βασανίζονται αιωνίως οι δαίμονες, ο Σατανάς και οι σατανικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός θα επρόβαλε οπωσδήποτε τον Χριστό σαν τον λυτρωτή του, τον προσωπικό του λυτρωτή, και ο πρώην δαιμονισμένος τώρα βλέπουμε να γίνεται ιεραπόστολος και να αρχίζει η ιεραποστολή και δράση στην περιοχή του. Δεν μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τι απέγινε με τον άνθρωπο αυτό, αλλά συνήθως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτοί που πίστεψαν μόλις την ψυχή και την καρδιά στον Χριστό έδωσαν τα πάντα για τον Χριστό, έδωσαν τη ζωή τους, την ψυχή τους, το χρήμα τους, όπως πολλοί είδαμε μέσα στο Ευαγγέλιο, να δίνουν τα πάντα για τον Χριστό. Ο Λεβί δίνει την περιουσία του, καθώς και ο Ζακχαίος, ο Στέφανος δίνει τη ζωή του, καθώς και άλλοι Απόστολοι για την αγάπη του Χριστού και τη διάδοση του Ευαγγελίου. Πιθανό να έμεινε εκεί, βέβαια, σε όλη τη ζωή και να έκανε αυτό ακριβώς που του είπε ο Χριστός, να διαδίδει ότι κάποτε από εδώ πέρασε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος με θεράπευσε από δαιμόνια, και να τα λέει και στις νεότερες γενναίες, γιατί οι παλιότεροι τον ήξεραν και όταν τον είδαν, λέει, θαύμασαν. Τι γίνεται εδώ, τον είδαν ντυμένο, λέει, και τον είδαν ντυμένο μπροστά τους και καλοπισμένο και φρόνιμο, με τα χέρια του έτσι όπως κάθονται οι καλοί μαθητές και ακούν τους δασκάλους, να κάθεται στα πόδια του Χριστού. Αυτό το τέρας, το θηρίο, το ανήμερο, το οποίο το φοβόντουσαν από μακριά και το απέφευγαν να περάσουν από εκεί που ήταν αυτό, τώρα ξαφνικά μετετράπει σε έναν ζηλωτή, σε έναν Απόστολο, σε έναν που διηγείται όσα επίησε ο Θεός σε αυτόν. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έχουν μία διαχρονικότητα. Διότι
φόβος πιάνει πραγματικά τους Γαδαρινούς όταν βλέπουν την παρουσία του Κυρίου πρώτα πρώτα και τους 12 μαθητές του και αγνώρισαν ότι ο Χριστός είναι αγάπη και η αγάπη αυτή επεκτείνεται και σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλους τους άλλους, αλλά ενώ ήρθατε να ευεργετήσει και να θεραπεύσει τους ανθρώπους, αυτοί όμως ήταν τόσο ο φόβος τους που ήθελαν να τον διώξουν, να απομακρυνθούν από μακριά, διότι αισθάνθηκαν τύψη συνειδήσεως. Είναι και η τύψη συνειδήσεως ένα θέμα το οποίο μας κάνει να αποφεύγουμε τον Θεό. Να αποφεύγουμε την επαφή με τον Χριστό, την ψυχική, την πνευματική ατμόσφαιρα του Θεού, διότι λέει φόβο μεγάλο συνήχοντο. Γιατί, άρα για να φοβηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι Γαδαρινοί, δεν είχαν ακούσει για την αγάπη και την καλοσύνη του Χριστού. Δεν είδανε και ένα θαύμα μεγάλο στο μέρος τους. Δεν είδαν να θεραπεύει ο Χριστός κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν ανίατος και τόσα χρόνια ταλαιπωρείτο και τον ήξεραν όλοι. Δεν κατάλαβαν την ευεργεσία που έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο ώστε να ζητήσουν και άλλοι να θεραπευτούν όπως θεραπεύτηκε αυτός. Δεν χάρηκαν που απαλλάχθηκαν από έναν άνθρωπο επικίνδυνο που έσπαγε τις αλυσίδες. Και εδώ ίσως να σκεφτεί κανείς μήπως και αυτοί που σπάνε τσιμεντόλιθους και αλυσίδες έχουν κάποια επίρρεια πνεύματος κακού. Γιατί όπως είδαμε το πνεύμα το κακό κάνει τον άνθρωπο αλόκοτο και να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα να τα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται υπό την επίρρεια του δαιμονισμού του αυτού. Είδαμε έναν άνθρωπο εκεί ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός τώρα και θα έπρεπε αυτό να τους δώσει θάρρος και να ζητήσουν πολλά πράγματα, περισσότερα από τον Χριστό, να του πούνε κάτσε εδώ να μας θεραπεύσεις, να σε ακούσουμε, να αγιευτούμε και εμείς τις ευεργεσίες σου. Αλλά αυτοί είδαν τα κουφάρια των πνιγμένων χοιρινών, τους χοίρους δηλαδή που υπήρχαν εκεί επάνω στη λίμνη και αυτό τους έκανε να τρέμουν και να υποφέρουν. Ήταν μια τιμωρία παιδαγωγικού τύπου αυτή, διότι όπως είπαμε έτρεμαν αυτοί μπροστά στην παρουσία του Χριστού. Και έτρεμαν γιατί ήταν ένοχοι κατά βάθος, είχαν κάνει παρακοή στις εντολές του Θεού, στις εντολές που είχε δώσει ο Μωυσής, στις οποίες ο Θεός έδινε στον Μωυσή για τους Εβραίους. Και ο πνιγμός των χείρων μαρτυρούσε τη δικαιοσύνη. Κυριεύτηκαν λοιπόν από φόβο και ενώ θα έπρεπε να ζητήσουν συγχώρεση και για αυτό το μεγάλο κακό που έκανε να τρώνε χοιρινό κλπ. Και να σταματήσουν αυτή την ανυπακοή, εδώ μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η συνέπεια της αμαρτίας είναι ο φόβος σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε αυτούς αλλά και σε εμάς. Η συνέπεια της αμαρτίας είναι ανησυχία και ταραχή στον άνθρωπο και ένας ενδόμηχος φόβος. Γιατί τον ελέγχει τον αμαρτωλό η συνείδησή του και του δημιουργεί φόβους. Και πολλές από τις φοβίες, σύγχρονες φοβίες, είναι αποτέλεσμα της αμαρτωλότητας και της ενοχής που έχουμε. Ας το δούμε και έτσι αυτό. Διότι η συνείδηση μας καταλογίζει κατά πολλούς τρόπους πράγματα τα οποία είναι μεν κρυφά για τους άλλους, αλλά για μας είναι φανερά, διότι τα γνωρίζουμε εφόσον εμείς τα κάναμε. Και αφού λοιπόν αυτά τα πράγματα μας ελέγχουν μέσα στη συνείδηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να απενοχοποιηθούμε με την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την Αγία Κοινωνία. Πρώτα έρχεται η μετάνοια και τα δάκρυα, μετά η εξομολόγηση και μετά η Θεία Κοινωνία. Ο πόνος της ψυχής, της καρδιάς, μας κάνει να ψηφούμε το φόβο του, το φόβο και να λέγαμε την ντροπή προς απέναντι στον ιερέα που θα εξομολογηθούμε. Ο άνθρωπος που πραγματικά πονάει δεν υπολογίζει πλέον το γόητρό του αν θα γίνει σκουπίδι μπροστά σε έναν άλλο άνθρωπο. Γιατί πραγματικά τι είναι η εξομολόγηση, πάμε και γινόμαστε σκουπίδια μπροστά σε έναν άλλο άνθρωπο που είναι ο ιερέας και του λέμε ναι, είμαστε αυτοί. Αλλά ο πόνος
από μέσα και η αίσθηση της απενοχοποιήσεως που θα έχουμε αργότερα μας σωθεί να μην τραπούμε ούτε τον εξομολόγο ούτε και τους άλλους ανθρώπους, να απαλλαγούμε από αυτό το μαρτύριο της συνείδησης. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι τους κυνηγάνε οι ερηνίες, ήταν κάποιες γυναίκες κακές, άσχημες, οι οποίες κυνηγούσαν την ψυχή του ανθρώπου και τις ονόμαζαν οι αρχαίοι, οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες, ερηνίες, οι προγονοί μας οι σοφοί. Οι ερηνίες είναι οι τύψεις των αρχαίων. Με αυτή την έννοια θεωρούσαν τις ερηνίες οι αρχαίοι προγονοί μας. Αλλά και οι ασυνείδητοι φόβοι μας μετατρέπονται σε φοβίες. Μια ατμόσφαιρα δηλαδή που καλά δεν ξέρει ο άνθρωπος τι φοβάται πλέον, και όμως η ψυχή του βρίσκεται μέσα σε μια παγίδα, μέσα σε ένα φόνο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα φόβο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κακή. Αυτή λοιπόν η συνέστηση της ενοχής, όταν γίνει έντονη, που γίνεται έντονη όταν η συνείδηση αυτή προβάλλεται καθαρά μέσα μας και τη βλέπουμε, και τότε δημιουργείται η αντίθετη κατάσταση, θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτή την αρρώστια. Πολλοί προσπαθούν να πνίξουν τη φωνή της συνειδήσεώς τους με χίλιους δύο τρόπους, αλλά πάλι σιγά σιγά αυτή η φωνή μέσα μας ακούγεται. Προσπαθούμε με αλκοόλ, με μουσική, με παρέες άστατες και με άλλους τρόπους να απαλλαγούμε. Αλλά εις μάτιν. Είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο η συνείδηση. Ο Φίλικας, αν δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, φοβήθηκε, λέει, όταν είπε ο Παύλος ότι θα γίνει κάποτε ανταπόδοση του καλού ή του κακού και θα γίνει κρίση ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. Και τότε φοβήθηκε, λέει, και πετάχτηκε πάνω και είπε: Παύλο, θα σε ακούσουμε. Τον διέκοψε. Προς το παρόν, λέει, πήγαινε. Και άσε μας, άλλη φορά θα σε ξανακαλέσω, λέει, να μας τα πεις, να συνεχίσεις, λέει αυτό. Διότι αισθάνθηκε φόβο από τις τύψεις της συνειδήσεως που του είπε η συνείδησή του: Κοίταξε να δεις, πρόκειται να πάμε να δικαστούμε. Γι' αυτό πρόσεχε. Ήταν ένα χτύπημα. Τύψη θα πει χτύπημα. Ένα χτύπημα της συνειδήσεως γίνεται λοιπόν. Ανήσυχη και ταραγμένη είναι η ζωή του αμετανόητου αμαρτωλού. Αντιθέτως, εκείνος που αγαπάει τον Χριστό, που σέβεται και ακολουθεί και υπακούει στις εντολές και στη δικαιοσύνη του Θεού, αυτός έχει διώξει τις φοβίες από μέσα του κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και έτσι μπορεί να ευκολύνεται η ζωή του ανθρώπου και να προχωράει στην πνευματική του ζωή όταν έχει βγάλει αυτά τα βαρύδια τις ενοχές της συνειδήσεως, όταν δηλαδή έχει εξομολογηθεί σωστά και όπως πρέπει στον πνευματικό τον ιερέα, ο οποίος δεν μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο ιερέας, ο Θεός μας συγχωρεί μέσω όμως του ιερέα. Ξέρει ο Θεός τον άνθρωπο ότι πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Και γι' αυτό πάμε και ταπεινωνόμαστε σε άνθρωπο, γιατί η ταπείνωση είναι αρετή, ενώ η αλαζονία είναι φοβερή και τρομερή και μας βγάζει σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Διανυχτέρευε, λέει, γυμνός στα μνήματα. Μια στάση απάνθρωπη. Και ξαφνικά γυρίζει 180 μοίρες και γίνεται μαθητής φρόνιμος του Χριστού. Πάει και ντύνεται. Αισθάνεται ότι πρέπει να είναι ευπρεπής, να μην ντρέπεται για το σώμα του που είναι γυμνό, όπως πριν που δεν ντρεπότανε. Ντύθηκε λοιπόν και κάθισε και άρχισε να απορροφά τα λόγια του Χριστού, το κήρυγμά του. Όταν ο άνθρωπος αφήσει τον εαυτό του εχμάλωτο της αμαρτίας και στα πάθη και στην ειδονή και σε οτιδήποτε άλλο τον δεσμεύει ψυχικά, είναι κυριευμένος από κάποια δαιμόνια δίχως να το θέλει και δίχως να το ξέρει. Και η σύγχρονη ψυχιατρική θα κάνει ένα άλμα αν δεχθεί αυτό το πράγμα. Διότι βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να ταλαιπωρείται τόσο απάνθρωπα. Και ο νόμος τότε απαγόρευε να πηγαίνει κανείς σε νεκροταφεία ή τουλάχιστον αν πήγαινε σε νεκροταφείο για κάποια δουλειά, να θάψει κάποιο δικό του, μετά να κάνει πολλούς καθαρμούς, να πληθεί ολόκληρο το σώμα του, τα χέρια του πολλές φορές. Γιατί πράγματι, όντως, η πτωμαΐνη είναι ισχυρό δηλητήριο. Έτσι, και το ξέρουμε τώρα ιατρικώς ότι
η Επτομαΐνη είναι πολύ ισχυρό δυνητήριο και θέλει προσοχή κανείς όταν γι' αυτό και τους νεκρούς τους παίρνουν και σε ένα-δύο 24 ώρα πρέπει να έχουν ταφή. Ακριβώς για να μην κινδυνεύουν οι ζωντανοί από τις τοξίνες που δημιουργούνται στο σώμα του νεκρού, στους ιστούς του σώματος. Αλλά και πράξεις εξευτελιστικές μας υποβάλλουν οι δαίμονες. Διώχνουν το αίσθημα της εντροπής και της εμνότητος από τον άνθρωπο και από τις γυναίκες, οι οποίες είναι από τη φύση τους πρέπει να είναι πιο ντροπαλές από τους άνδρες. Έβαλε ο Θεός δηλαδή μέσα στη γυναίκα περισσότερη ντροπή, γιατί αν δεν ήταν έτσι θα γινόταν ένα μείγμα εκρηκτικό, γιατί ο άνδρας είναι πιο επιθετικός, η γυναίκα είναι πιο συναισθαλμένη, εκ φύσεως. Τώρα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα και ξέρουμε πού οδηγείται η ανθρωπότητα με τους βεντέτες αυτές της ροκ μουσικής, οι οποίοι σκίζουν τα ρούχα τους όπως ο δαιμονισμένος και βγάζουν κραυγές φρικαλές που ακούγονται από 2 μέτρα από το μικρόφωνο. Λοιπόν, όπως μας έλεγε κάποιος ο κύριος Γιάννης σε ένα ίδρυμα, έλεγε για κάποιον δίπλα το οποίο έβγαζε κραυγές, λέει, τη νύχτα, δίκην ψαλμοδιών, αλλά απέσιες, λέει, φοβερές κραυγές, εξέβαλε τη νύχτα, μιλάει για την καθαρέβουσα ο άνθρωπος αυτός, και επρόκειτο για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 45 χρονών, αλλά είχε μια ψυχολογία ενός παιδιού 4 χρόνων, ήταν καθυστερημένος. Και όταν τον έπιανε αυτό το πράγμα, σαν δαιμονικό που ήταν, έβγαζε κραυγές μέσα στη νύχτα. 3 η ώρα, 4, δεν άφηνε να κοιμηθούν, είχε δημιουργηθεί πρόβλημα. Τον πήγανε σε άλλο ίδρυμα, τον ξαναφέρανε κλπ. Κλπ. Το παιδί αυτό, τον άνθρωπο αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέγει ότι οι αυτοί που έχουν καταληφθεί από το δαίμονα είναι αγέροχοι και έχουν ύφος σατανικό, εγωιστές υπέρ απάνω από όλους, θεωρούν τον εαυτό τους και γίνονται αντιπαθείς και μισητοί στους ανθρώπους με την πρώτη ματιά, διότι και αυτοί αισθάνονται απάνθρωπα, ο δαίμονας αισθάνεται απάνθρωπος, είναι πάντα κακός, βρωμερός και όλα αυτά που συμβαίνουν δεν αποκλείεται να είναι καταληψίες δαιμόνων. Δεδομένου ότι αν διαβάσουμε την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη θα δούμε ότι υπάρχουν τα δαιμόνια τα οποία καταλαμβάνουν και πειράζουν τον άνθρωπο σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι τα δαιμόνια της πορνείας, της περηφανίας, της ακιδείας, της γαστρεμαργίας, του θυμού, της φιλαργυρίας και του φθόνου. Αυτά ήταν 7 κορυφαία δαιμόνια και 7 κορυφαίες αμαρτίες που ρίχνουν τον άνθρωπο με μεγαλύτερη ίσως την υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αρρώστια του διαβόλου. Ο πρώτος που νόσησε από την υπερηφάνεια είναι ο διάβολος και κόλλησε τον άνθρωπο. Δεν ανακάλυψε την αλαζονία ο άνθρωπος, αλλά ο δαίμονας, ο σατανάς. Και υπάρχει ένα, κάποτε λέει σε ένα τρελοκομείο, που είπε ο ένας, άκουσε εγώ τι σου λέω, λέει, γιατί εγώ είμαι ο Ναπολέον. Και του λέει ο άλλος, πού το ξέρω εγώ τι σου, ποιος του είπε ότι είναι ο Ναπολέον. Λέει, μου το είπε ο Θεός, λέει αυτός. Και ένας τρελός που καθόταν στη γωνία πετάγεται ξαφνικά εκεί και λέει ψάματα, λέει αυτός. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο Θεός, ο τρίτος τρελός. Λοιπόν, από το μεγάλο εγωισμό ο άνθρωπος φτάνει στην παραφροσύνη, στην τρέλα. Και πολλοί που έχουν τρελαθεί, έχουν τρελαθεί όχι έτσι τυχαία και από γονιδιακούς παράγοντες, μπορεί να γίνει αυτό βέβαια, αλλά περισσότερο γίνεται από την αλαζονία που έχει ο άνθρωπος, που όπως βλέπουμε ο Καλιγούλας και ο Νέρονας και όλοι αυτοί, τι ήταν, τρελοί άνθρωποι από την αλαζονία και την υπερηφάνειά τους και το παραλήρημα του μεγαλείου που αισθανόντουσαν για τον εαυτό τους. Όποιος εξυψώνει λοιπόν τον εαυτό του κινδυνεύει να τρελαθεί. Και ενώ υπάρχουν τόσα άλλα θέματα, αυτό το θέμα που είναι πάντοτε στην ημερησία διάταξη για αυτόν είναι ο εαυτός του. Ο υπερήφανος άνθρωπος μιλάει πάντα για τον εαυτό του, δεν αφήνει άλλους να μιλήσουν. Και τις κακίες αυτές που έχουμε, αγαπητοί φίλοι, για τις αδυναμίες, πρέπει να τις διαγνώσουμε πρώτα και μετά να τις θεραπεύσουμε σιγά σιγά. Διότι και ο Σατανάς υπερηφανεύτηκε και έχασε τον ουρανό, γκρεμίστηκε στα τάρταρα. Θα μας δώσει ο Θεός την αξία που έχουμε. Δεν χρειάζεται να δίνουμε εμείς αξία στον εαυτό μας και να λέμε ότι είμαστε σπουδαίοι,
Και οι άνθρωποι ξέρουν τι είμαστε. Δεν χρειάζεται να τους το πούμε εμείς. Καταλαβαίνουν πού, σε ποια κατηγορία είμαστε, αλλά και εμείς καταλαβαίνουμε. Μόνο ο εγωιστής και ο υπερήφανος και ο τρελαμένος δεν καταλαβαίνει πώς τον βλέπουν οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι το κέντρο του κόσμου. Πολύ κακό πράγμα. Ο υψώνων εαυτό να ταπεινωθήσετε, λέει ο Κύριος, και ο ταπεινώνων εαυτό υψωθήσετε. Η ταπείνωση είναι η ψηπετής και η περηφάνεια είναι χαμερπής και γκρεμίζει τον άνθρωπο όπως γκρέμισε και το δαίμονα. Στα τάρταρα, στα πέταβρα του άδου, στο βαθύτερο σημείο πάει ο υπερήφανος. Ο αλαζόν, ο τετυφωμένος άνθρωπος, διότι τύφος λέγεται αλλιώς στην πνευματική γλώσσα η υπερηφάνεια. Διαβάστε σας παρακαλώ την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου να καταλάβετε αυτές τις διαβαθμίσεις και τις τάξεις των δαιμονίων. Και να μην ακούμε τους επαίνους των ανθρώπων, αλλά περισσότερο να ακούμε εκείνους οι οποίοι μας αντικειμενικά μας λένε τα λάθη μας και, με αυτόν τον τρόπο μας ευεργετούν. Πολύ κακές υπηρεσίες προσφέρει ένας άνθρωπος που κάνει κοπλιμέντα στους άλλους. Η κολακία είναι φοβερό πράγμα. Μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο. Να καταστρέψει ψυχικά τον άνθρωπο η κολακία. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην κολακεύουμε τους ανθρώπους. Οι πατέρες της Εκκλησίας ποτέ δεν κολάκεψαν κανένα, γιατί ξέρουν ότι αυτή η κολακία είναι αμαρτία. Μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να πέσει σε μεγάλη, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Η πορνεία λοιπόν, να ξαναπούμε τα πάθη, τα μεγάλα, η πορνεία, η υπερηφάνεια, η ακηδεία, ποια είναι η ακηδεία? Η ακηδεία είναι η αδράνεια, αλλά στο πνευματικό κόσμο. Δηλαδή, ακηδεία έχει κάποιος άλλο, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν ασχολείται με πνευματικά πράγματα. Έστω και αν 24 ώρες το 24ωρο δουλεύει, αν δεν ασχολείται με πνευματικά πράγματα και με την ψυχή του, λέμε ότι έχει ακηδεία, αδιαφορία δίπλα στα πνευματικά. Αυτή τη βάζει, υπάρχει δαιμόνιο ακηδείας που βάζει τον άνθρωπο να μην κάνει καμία πνευματική εργασία, να μην κάνει προσευχή, να μην κάνει ανάγνωση της Αγίας Γραφής, να μην πηγαίνει στην Εκκλησία, να μην παρακολουθεί θρησκευτικές ομιλίες, να μην κάνει τίποτα προς τα εκεί, αλλά να κάνει όλα τα αντίθετα. Να πηγαίνει δηλαδή και να κάνει αντίθετα πράγματα από αυτά. Οτιδήποτε μη πνευματικό τον απασχολεί. Κάτι το πνευματικό όχι. Και θα θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο όταν είπε ο Κύριος: Μάρθα, Μάρθα, περί πολλά τριβάζεις. Μάρθα, αγωνίζεσαι για πολλά πράγματα. Μαγειρεύεις, γυρίζεις, κάνεις τα πάντα. Αλλά δεν κάθεσαι να ακούσεις αυτά που λέω. Και η Μαρία λέει: Διάλεξε την καλή μερίδα. Το πνευματικό μέρος, το οποίο δεν θα της αφαιρεθεί. Γιατί η πνευματική άνοδος στον άνθρωπο δεν χάνεται, ενώ η υλική άνοδος χάνεται. Τα χρήματα, τα σπίτια, τα κτήματα τα καταθέτουμε. Ανοίγει το χέρι ο θάνατος και τα παραδίδουμε. Όπως ο άφρον πλούσιος που του είπε ο Θεός, αυτά που έφτιαξε μέχρι τώρα ποιανού είναι, σε ποιον ανήκουν, αφού πεθαίνεις και παραδίδεις ψυχή. Όταν ψυχοπαραδώσουμε λοιπόν, δεν θα έχουμε τίποτα. Ο λογαριασμός μας στην τράπεζα θα γίνει μηδέν. Το σπίτι μας θα ανήκει σε άλλον. Τα αντικείμενα που έχουμε, τα βιβλία μας, το κομπιούτερ, το αυτοκίνητο και ό,τι άλλο έχει ο άνθρωπος, φεύγουν από αυτόν και μεταβιβάζονται σε άλλους. Το μόνο που μένει είναι η ψυχική του καλλιέργεια. Αυτή, επειδή βρίσκεται μέσα στην ψυχή, η οποία είναι άφθαρτη, παραμένει για πάντα αιώνια πρίκα του ανθρώπου. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτά. Και μετά την ακηδεία έρχεται η γαστριμαργία. Ο άπλιστος να τρώει συνεχώς είναι ο γαστρίμαργος. Μετά έρχεται ο θυμός, μετά έρχεται η φιλαργυρία. Οι πατέρες τη λένε πρώτη τη φιλαργυρία. Κατά πολλούς πατέρες είναι πρώτη η φιλαργυρία. Γιατί τη λένε μητέρα πάντων των αμαρτιών. Ο φιλάργυρος δηλαδή κάνει τα πάντα και ψέματα λέει για να οικονομήσει χρήματα. Και υπερήφανος είναι διότι έχει χρήματα. Και θυμός τον πιάνει όταν του αφαιρέσουν χρήματα και φθόνος για τον άλλον που έχει περισσότερα χρήματα και θέλει να τα έχει αυτός. Επομένως κάνει όλες τις αμαρτίες ο φιλάργυρος. Και να πούμε και μια μικρή ιστορία, ή μάλλον δύο μικρές ιστορίες, για τους φίλους μας, τους μικρούς φίλους μας που μας ακούνε και τους αρέσει πάντοτε να ακούνε κάτι έτσι λίγο πιο ευχάριστο. Κάποτε λέει ένας ληστής πήγε σε ένα σπίτι έξω από την πόλη, έξω από το χωριό, όπου έμενε ένα γεροντάκι εκεί, καλοκάγαθο, και του λέει: Θέλω να με φιλοξενήσεις, λέει, να μου δώσεις να φάω και να κοιμηθώ, γιατί το πρωί πρέπει να φύγω και έχω δουλειά.
και σε παρακαλώ φιλοξένησέ με. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν εύκολα ξενοδοχεία για πανοδοχεία. Τι κάνανε? Φιλοξενώντησαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, κάποιοι φιλόξενοι, άνοιγαν το σπίτι τους για τους περαστικούς, τους πρόσφεραν ό,τι είχαν από τα λίγα αυτά που είχαν να φάνε, να πιούνε και την άλλη μέρα να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο ληστής λοιπόν τη νύχτα σηκώθηκε και άρχισε να ψάχνει. Όταν κοιμήθηκε, ήπιανε και λίγο κρασί. Όταν κοιμήθηκε λοιπόν ο ληστής, όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, σηκώθηκε ο ληστής και άρχισε να ψάχνει το σπίτι του. Έψαχνε εδώ, έψαχνε εκεί, από εδώ, από εκεί, τα κοίταξε όλα. Δεν βρήκε καθόλου λεφτά. Σου λέει, κάτι θα έχει κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και πιο φτωχός, έχει 5-10 δραχμές, ένα μαντίλι τυλιγμένο στο κομπόδεμα που λέγανε οι παλιοί, να βρω το κομπόδεμά του. Δεν βρήκε όμως τίποτα. Έψαξε και στο μαξιλάρι του ακόμα, στο στρώμα του. Ο άλλος κοιμότανε του καλού καιρού, βαθιά, και εκείνος στο σπίτι αλώνιζε για να βρει τα λεφτά. Τέλος πάντων δεν βρήκε τα λεφτά, κοιμήθηκε και το πρωί που σηκωθήκανε, του λέει, κοίταξε να δεις, να σου πω ένα μυστικό, εγώ είμαι ληστής. Και χτες το βράδυ λέει, κοίταγα να βρω τα λεφτά σου για να σε κλέψω, λέει, αλλά δεν τα βρήκα, πού τα έχεις βάλει? Δεν θέλω τώρα να τα πάρω, λέει, γιατί επειδή με φιλοξένησες δεν θα τα πάρω τα λεφτά, αλλά απλώς πες μου, λέει, πού τα έχεις κρύψει. Και του λέει ο γέροντας, ξέρεις που τα είχα κρύψει? Λέει ο ληστής, έψαξα τα πάντα, ακόμα και στο μαξιλάρι σου, λέει, πήγα και έψαξα και δεν βρήκα τίποτα. Λέει ο γεροντάκος, δεν μου λες, σε παρακαλώ, στο δικό σου το μαξιλάρι έψαξες? Όχι, λέει, στο μαξιλάρι μου δεν έψαξα. Εκεί τα είχα τα λεφτά, στο δικό σου το μαξιλάρι, του λέει ο γέρος. Και αυτό δείχνει ότι παντού μπορεί να ψάχνει ο άνθρωπος, αλλά όχι μέσα στη δική του την ψυχή. Και όλα γύρω του τα κοιτάει και τα περιεργάζεται, αλλά δεν κοιτάζει το δικό του ψυχικό κόσμο, ο οποίος έχει και μεγαλύτερη αξία για αυτόν και όχι για τους άλλους. Δεν θα δώσουμε απολογία, αγαπητοί φίλοι, για κανέναν άνθρωπο. Θα δώσουμε απολογία μόνο για τις δικές μας πράξεις. Αυτό που μας γίνει βίωμα και συνήθεια. Και άλλο ένα είναι που κάποιος έκανε μια πολύ κακή πράξη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αλλά μπήκε και έπεσε στα πόδια εκείνου του μονάρχη, του βασιλιά, και του είπε, σε παρακαλώ, λέει, λυπήσου τα νιάτα μου, λέει, δεν είμαι ακόμα 20 χρονών, λέει, και με στέλνετε, λέει, στην κρεμάλα. Λυπηθείτε με, λέει, εντάξει, έκανα μεγάλο κακό, λέει, αλλά τώρα ζητάω τη συγχώρεσή σας, λέει, σας παρακαλώ, με κλάματα κλπ. Ο βασιλιάς λίγο τον ελυπήθηκε, αλλά δεν μπορούσε κιόλας να τον απαλλάξει τελείως. Του είπε όμως το εξής, του λέει, κοίταξε να σου πω. Θα πάρεις αυτό το ποτήρι, λέει, θα το γεμίσουμε με λάδι. Φώναξε λοιπόν, φέρτε εδώ, λέει, λάδι να γεμίσουμε το ποτήρι. Το γέμισε το ποτήρι τόσο πολύ που είχε καμπυλώσει, λέει, το λάδι από πάνω. Είχε κάνει και μια καμπύλη, ξέρετε, το λάδι μέσα στο ποτήρι. Δηλαδή, λίγο να κούναγε στο ποτήρι, το λάδι αμέσως έπεφτε. Έβαλε και μια πετσέτα από κάτω και του λέει, θα σου χαρίσω τη ζωή εάν γυρίσεις όλη την αγορά και δεν ρίξεις ούτε μια σταγόνα λάδι πάνω στην πετσετούλα αυτή που είναι κάτω από το ποτήρι. Στο πιάτο δηλαδή. Αν δεν φανεί ούτε μια μικρή σταγόνα από λάδι. Αν δεν ρίξεις καθόλου το λάδι γύρω-γύρω στο πιατάκι, θα σου χαρίσω τη ζωή. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπαμε, γιατί το λάδι ήταν επάνω-πάνω καντήλι που λέμε. Τέρμα, τίγκα. Έπιασε λοιπόν σιγά-σιγά αυτός και άρχισε να πηγαίνει στην αγορά και να φωνάζει: προσοχή, προσοχή, μην με πειράξει κανένας. Μην με ακουμπήσει κανείς, φώναζε. Και έτσι σιγά-σιγά γύρισε την αγορά. Ξαναγύρισε στο παλάτι γύρω και μπήκε μέσα στο ανάκτορο του βασιλιά αυτού που του είχε βάλει την τιμωρία και το άφησε σιγά σιγά στο τραπέζι και λέει ο βασιλιάς, για να δω, λέει, κοιτάει, μάλιστα, δεν έχει πέσει λίγο ούτε μια σταγόνα από το λάδι αυτό. Άντε, σου χαρίζω τη ζωή, φύγε, λέει, δεν θα σε κρεμάσω. Αλλά δεν μου λες, λέει, Ελλάδο, για πες μου, σε παρακαλώ, λέει, τι είδες εκεί στην αγορά όταν γύριζες με το λάδι? Λέει αυτός, τι να δω, λέει, άρχοντά μου, λέει, τίποτα δεν είδα. Εγώ κοίταγα, λέει, το λάδι να μην μου πέσει, λέει, και χάθηκα, λέει, θα πέθανα, λέει, αν έπεφτε μια σταγόνα από το λάδι. Στην αγορά θα κοίταγα, λέει, τίποτα δεν είδα, δεν ξέρω, λέει, τίποτα τι έγινε εκεί πέρα. Ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν, κάτι άκουγα, λέει, γύρω μου, λέει, αλλά δεν είδα τίποτα. Και αυτό θέλει να δείξει πόση προσοχή πρέπει να έχουμε για τη δική μας τη μεριά, τη δική μας την ψυχή, να μην καταστραφούμε εμείς πνευματικά και ηθικά, να είμαστε πάντα σωστή απέναντι στο Θεό και απέναντι στη συνείδησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί φίλοι, που είσαστε και πάλι μαζί μας στην εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Τελειώσαμε εδώ για σήμερα. Χαίρετε
χαίρεται εν Κυρίω.